Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή Κυριακή. Έχουμε κοντά μας σήμερα τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Σας είχαμε συνηθίσει επικρατείας για πάρα πολύ καιρό. Αυτό είναι, κοντεύουν 2 χρόνια. Ναι, αλλά τώρα Ψηφιακής Πολιτικής. Τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης. Αυτό το ενημέρωση τώρα στις σύγχρονες κοινωνίες που βγαίνει ενημέρωση, ξέρω εγώ. Υπάρχει πάντα ο αναγκαίος ρυθμιστικός ρόλος της πολιτείας, ειδικά όπως αποδείχθηκε για την υπόθεση των αδειών. Ναι, επειδή είστε ψηφιακής πολιτικής όμως, καλύπτει αυτό το φάσμα πάρα πολύ εύκολα. Εννοείται, γιατί έχει μείνει στον τίτλο του Υπουργείου. Ναι, αυτό, ναι. Θα το καταργήσετε. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει γιατί μου θυμίζει εποχές άλλες. Τώρα, τέλος πάντων. Και εσάς σας θυμίζει εποχές άλλες. Και εσάς σας αρέσει. Μην πείτε ότι σας αρέσει το ενημέρωση. Ας πάμε στη συζήτησή μας. Όχι, αυτή είναι η συζήτησή μας. Και αυτό να το συζητήσουμε. Δεν νομίζω ότι η παρούσα κυβέρνηση μπορεί να την κατηγορήσει κανείς για φήμωση, ας πούμε, των μέσων. Έτσι δεν είναι. Δεν το συζητάμε τώρα. Το αφήσουμε για μια διότι φορά. Διότι ο Μιλόν έχει υποστεί επιθέσεις ανίκειες, νομίζω. Εντάξει, και αυτό... από αυτό εδώ το στούντιο. Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι στο παιχνίδι της πολιτικής και αυτό. Έτσι. Ναι, η ανακρίβεια δεν είναι και η ακρότητα. Εντάξει, νομίζω αυτό... μια φορά πρέπει να αποφεύγει. Εντάξει, αυτό είναι σωστό που λέτε. Και επειδή έχει κυλήσει και πολύ νερό στα βλάκι, νομίζω ότι και το θέμα των αδειών τώρα που πάμε σε περιορισμένο αριθμό με τίμημα με διασφάλιση των θέσεων εργασίας, πρέπει να το συζητήσουμε λίγο πιο ψύχρεμα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πράγματι εντάξει, δεν μπορεί να σα κατηγορήσει κανείς. Υπό την έννοια δηλαδή ότι υπάρχει, μπήκε μια σειρά, το θέλανε και οι άνθρωποι που έχουν τα μέσα ενημέρωσης, δεν θέλανε την αυθαιρεσία. Υπήρχε ένα ζήτημα εκεί έτσι με την πρώτη φορά. Αυτό πέρασε, τώρα είμαστε σε ένα άλλο φάσμα και σε ένα άλλο πεδίο και αυτό είναι η ιστορία όλη. Μαζί μας η Κριστίνα Κοραή, συνάδελφος, η οποία καλύπτει πολλά χρόνια το ρεπορτάζ, δεν λέω πόσα. 20, λέω εγώ, δεν έχω πρόβλημα. 20, σε θυμάμαι, ήσουν στάρ τότε, 20. Άρα, πλάς 20, μην μου λες 20. Λοιπόν, γι' αυτό μην με βάζεις στον τρυπάκι να σου πω. Ναι, ο Γιάννης ο Τριάντης. Μεγαλώσαμε με τον Γιάννη. Καλή σου μέρα, Γιάννη. Η Χριστίνα Κοραή είναι στα παραπολιτικά. Και ο Γιάννης ο Τριάντης είναι στην εφημερίδα Ντοκουμέντο του Κώστα Βαξεβάνη και στο newpost.gr που αρθρογραφεί. Λοιπόν. Είδαμε πανηγυρισμού. Να τα πούμε όλα, να πούμε και το Άξιο 24. Ναι, να το πούμε και το Άξιο 24. Το αγαπάει πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανταγωνιστικό μέσο στο ΣΚΑΕ. Όχι, όχι. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κύριε Υπουργέ, έγινε αυτή η ιστορία με το χρέος. Και λέω αυτή η ιστορία, δηλαδή αυτή η επιμήκυνση με το χρέος. Κάτι όμως για το οποίο ο κύριος Τσίπρας δεν είχε μιλήσει τα καλύτερα λόγια σε ό,τι αφορά την επιμήκυνση. Είχε πει ότι είναι ένα σκηνή που όσο μακραίνει αυτό είναι για το λαιμό μας και δεν ήταν, πώς να το πει κανείς, στις προδιαγραφές του κόμματός σας να προχωρήσει σε επιμήκυση. Αυτό που ζητάγατε ήταν να γίνει απομείωση του χρέους, ούτως ώστε να γίνει βιώσιμο και να πάμε παρακάτω. Όμως μείναμε στην επιμήκυση. Θα ήθελα να μου πείτε αν αυτή η αλλαγή επευλήθη, γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, ή εν πάση περιπτώσει το επιλέξατε εσείς να πάτε σε αυτή τη λύση. Κοιτάξτε, καταρχήν τι έχει κερδίσει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει ένα καθαρό διάδρομο για τα επόμενα 15 χρόνια, όπου υπάρχει μια δέσμευση ξανά να συζητηθούν τα ζητήματα αυτά. Έχει πετύχει μια αναστολή πληρωμών για τα πρώτα δάνεια του EFSF. Έχει πετύχει μια επιμήκυνση, έχει πετύχει επιμήκυνση αποπληρωμής, έχει πετύχει βελτίωση των όρων δανεισμού, έχει πετύχει να επιστρέψουν τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών μέσα στην τετραετία. Μέσα στην τετραετία. Για να ξέρει ο κόσμος γιατί μιλάμε. Βεβαίως και όλο αυτό το πακέτο είναι μια πάρα πολύ σημαντική ελάφρυνση η οποία αποτυπώνεται. Εκτός των άλλων, για να θυμόμαστε τι είχε συμφωνηθεί και πριν, στη δεκαετία 20 με 30, οι εκτιμήσεις με την προηγούμενη συμφωνία ήταν ότι θα έπρεπε να πιάσουμε πλεονάσματα του 7,2%. Αυτή τη στιγμή δεν είχε συμφωνηθεί κάτι τέτοιο. Πώς δε, συγγνώμη, εάν δεν, δείτε. Εάν δεν δείτε, το έχω εγώ. Εάν δείτε τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου του 2014, οι οποίες είναι και μετά το PSI το λεγόμενο. Δεν είχε υπογραφεί κάτι τέτοιο. Επιτρέψτε μου να επιτρέψω. Εντάξει, μέχρι το 2022. Ναι, να ολοκληρώσει την πρόταση. Η βιωσιμότητα του χρέους λοιπόν στις αναλύσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που κάποιοι το θεωρούσαν απαραίτητο. Στο πρόγραμμα ήταν για 7,2 μέχρι το 2030. Λέω, αντιλαμβάνεστε αυτό, ήταν μια εκτίμηση, κύριε Υπουργέ. Δεν ήταν μια συμφωνία. Εσείς το είπατε. Η εκτίμηση, είπατε. Η εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δεν είχε υπογραφεί μια συμφωνία για 7,2 δις. Λοιπόν.
7,2. Είχαν συμφωνήσει και στο πρώτο και στο δεύτερο πρόγραμμα πολύ μεγαλύτερα πλεονάσματα από αυτά που πετύχαμε εμείς. Εντάξει, αυτή είναι μια δική σας εκτίμηση. Αυτό δεν είναι μια δική σας εκτίμηση. Αυτό που πρέπει να κρατήσετε είναι το εξής. Κάθε αναδιάρθρωση του χρέους είναι ένα εργαλείο για να ασκήσεις πολιτική. Δηλαδή, εάν το ίδιο πακέτο χρέους ερχόταν με μια υποσημείωση ότι κοίταξε να δεις, κύριε Τσίπρα, κυβέρνηση, θα πάρετε ακριβώς το ίδιο πακέτο, αλλά για να το πάρετε θα κάνετε και 10 δις λιτότητα. Θα έπρεπε να το δεχτούμε? Όχι. Και η συζήτησή μας περί επιμηκύνσεων, αναστολής πληρωμών ή όχι θα ήταν απολύτως δευτερεύουσα. Γι' αυτό ακριβώς και η επιμήκυνση η προηγούμενη, αυτά που έγινε στο PSI, την πιο ραγδαία μετατόπιση βαρών από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα που έγινε ποτέ στη σύγχρονη οικονομική ιστορία, αυτή η πολιτική. Η άλλη πλευρά βέβαια ισχυρίζεται ότι. Η άλλη πλευρά ισχυρίζεται ότι αυτό ήταν θετικό. Κάθε φορά που λέω κάτι θα με διακόπτετε. Δεν έχω και από του άλλου από εδώ, καταλάβατε. Μην γκρινιάζετε. Ναι. Λοιπόν, λέω. Αυτό λοιπόν το πακέτο τη υποτιθέμενη ελάφρυνση, η οποία πέρασε τα βάρη στα ασφαλιστικά ταμεία, κούρεψε αποθεματικά, νοσοκομείων, πανεπιστημίων κτλ. Ήταν αγκαζέ με ένα πακέτο λιτότητα το οποίο ήταν αποτρεπτικό για την ανάπτυξη. Επαναλαμβάνω, εάν το ίδιο πακέτο, ακριβώς το ίδιο πακέτο ελάφρυνσης χρέους, είχε έρθει αγκαζέ με ένα σκληρό πακέτο λιτότητας, η Ελλάδα θα το απέρριπτε. Μάλιστα. Μια τελεία εδώ. Είπατε λοιπόν, μισό λεπτό, ξύρα, να βάλουμε σειρά γιατί είναι τα θέματα πολλά. Αυτό που είπατε περί του 7,5% ήταν μια. 7,2 ήταν μια άσκηση που γινόταν για τη βιωσιμότητα του χρέους εκ μέρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ποτέ δεν υπογράφει αυτό. Ναι. Πάμε τώρα. Τώρα, λέτε μέχρι το 2022 3,5% πλεόνασμα. Κάθε χρόνο. 4,5 ήταν. Με συγχωρείτε. Για τώρα μιλάμε. Βρε, 4,5 ήταν. Λέμε αν τα μειώσαμε ή όχι. Αφήστε τους άλλους, αφού φύγανε οι άλλοι για να έρθετε εσείς. Ναι, ναι, αλλά δεν μπορεί οι άλλοι, δεν μπορεί οι άλλοι να μας λένε, να μας κάνουν κριτική για το 3,5. Αλλά είστε 4 χρόνια. Άρα υπήρξε μια περίοδος διαπραγματεύσεων και ήδη η χώρα ήταν στα 8 χρόνια. Για μισό λεπτό. Ακριβώς αυτό που λέτε, κυρία Κοραή, αποδεικνύει το πόσο απαραίτητη ήταν η διαπραγμάτευση που έγινε τους πρώτους 6 μήνες 7 του 2015. Μα ουσιαστικά την έχετε απορρίψει πολιτικά αυτή τη διαπραγμάτευση. Όχι, κάνετε λάθος. Υποστηρίζετε αυτά που λέει ο κ. Βαρουφάκης, όχι. Όχι, μα γιατί ο Βαρουφάκης την έκανε τη διαπραγμάτευση του 2015. Ποιος το λέει αυτό, όλη η κυβέρνηση την έκανε. Δηλαδή, εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο, απολύτως. Όταν φτάσαμε στα όρια, ήρθαμε ξανά στον ελληνικό λαό. Για να ρωτήσω κάτι. Μισό λεπτό, παιδιά, γιατί είναι. Για να βάλουμε μια σειρά, παιδιά, να βάλουμε μια σειρά, γιατί θέλω και να απαντάει. Δεν είναι να τα λέμε εμείς μόνο. Λοιπόν. Πρέπει, λέει, να έχουμε αυτό το πλεόνασμα 3,5% μέχρι το 2022 και από εκεί και πέρα 2,2% πλεόνασμα το οποίο είναι χαμηλότερο, μέχρι το 2060. Το οποίο είναι χαμηλότερο από το 2,6 που θα είχαμε αν πηγαίναμε απλώς με τους κανόνες της ΕΕ. Μάλιστα. Έτσι τώρα το να δημιουργούμε εντυπώσεις. Βλέπετε που δεν με αφήνετε να κάνω την ερώτηση. Εγώ φταίω τώρα. Λοιπόν, γιατί μετά θα σας διακόπτω κι εγώ. Λοιπόν, έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, 2,2 μέχρι το 2060. Άρα έχουμε ένα περιορισμό στην οικονομία, είτε είσαστε εσείς κυβέρνηση, είτε ένα άλλο κόμμα, δεν έχει σημασία αυτό, που θα είναι αυτός. Είναι, αυτό είναι κλεισμένο. Είναι δεδομένο. Ο οποίος, κύριε Χατζή, είναι. Σας ικανοποιεί αυτό. Σας ικανοποιεί. Ας πούμε ότι δεν είχαμε μπει στα μνημόνια. Όχι, σας ικανοποιεί αυτό. Ας πούμε ότι δεν είχαμε μπει στα μνημόνια, λέω. Ας πούμε ότι δεν υπήρξε ποτέ αυτή η περίοδος. Οι υποχρεώσεις για τα πλεονάσματα με βάση το ύψος του χρέους το οποίο έχει διαμορφωθεί θα ήταν μεγαλύτερες. Και τελειώνω εγώ τις δικές μου ερωτήσεις αυτού του πρώτου μέρους. Η φορολογική διοίκηση, στη φορολογική διοίκηση που υπάρχουν κάποια σημεία που σας λένε ότι πρέπει να γίνουν αυτά ούτως ή άλλως. Έτσι, το ένα αφορά τη φορολογική διοίκηση, ότι πρέπει να έχουν προσληφθεί όσοι πρέπει να έχουν προσληφθεί στις ανεξάρτητες αρχές. Πρέπει να έχει γίνει αυτό και να έχει ολοκληρωθεί το σύστημα. Τεχνικά εννοώ για την ηλεκτρονική παρακολούθηση. Mm-hmm. Όλο αυτό το πράγμα πρέπει να έχει τελειώσει μέχρι το 2021. Ταυτόχρονα, στο θέμα της φορολογίας, ο ΕΜΦΙΑ πρέπει να προσαρμοστεί με βάση τις εμπορικές αξίες των ακινήτων. Αυτά πρέπει να γίνουν, αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Και το άλλο μέχρι το 2021. Είναι δύο πολύ βασικά ζητήματα, κύριε Υπουργέ. Το ένα σας αφορά κιόλας. Έτσι. Ναι. Και θέλω να μου πείτε αν η κυβέρνηση είναι έτοιμη να τα αντιμετωπίσει, γιατί είναι μια σειρά από θέματα. Είναι καμιά δεκαπενταριά δηλαδή. Έτσι. Καταρχήν θέλω να παρακινήσω και τους τηλεθεατές σας που από άλλες εκπομπές εδώ πέρα ακούνε κάποια πράγματα τα οποία είναι απολύτως ανακριβή. Για να σας, διαβάσουν. Για σας, όχι για μένα μόνο.
Ναι, εσείς τα λέτε. Δεν μπορώ. Καλά, εντάξει. Ναι, ποιος τα λέει, έχει τη σημασία. Όχι, άλλο λέω, καταλάβατε. Λοιπόν, ναι. Λέω να παρακινήσω για τους τηλεθεατές να διαβάσουν ακριβώς το ποιο είναι το πακέτο των συμφωνημένων ρυθμίσεων στο οποίο πήγαμε. Εκεί μέσα θα δουν. Το έχουμε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Εκεί μέσα. Εκτός από αυτά, τα οποία είναι απολύτως θεμητά, εφικτά και ευκταία ως ένα βαθμό. Έχουμε ας πούμε την υποχρέωση να ανοίξουμε 180 κέντρα πρωτοβάθμιας υγείας στη χώρα μέχρι το τέλος του χρόνου. Πράγμα το οποίο είναι μια, θα σας έλεγα, δέσμευση την οποία θα έπρεπε, ας πούμε ότι δεν είχαμε καμία συζήτηση με τους ξένους, να επιβάλλουμε στον εαυτό μας. Δηλαδή να οργανώσουμε την παραγωγή του κυβερνητικού έργου με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε σε αυτό το πεδίο να μπορέσουμε πάρα πολύ γρήγορα να έχουμε αποτελέσματα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια καινούρια σελίδα. Την καινούρια σελίδα αυτή την έχουν δει όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Δεν την έχουν δει κάποια εγχώρια μέσα ενημέρωσης, τα οποία νομίζω ότι. Α, δεν σας ψηφίζουν θυμίζουν... στην Πολωνία και στη Γερμανία. Σας ψηφίζουν εδώ στην Ελλάδα. Ακούστε να δείτε όμως. Αυτή η κυβέρνηση έχει, θα τα δούμε αυτά, έχει λίγο σε συνέχεια. Υποστεί τρομερές κριτικές. Καλά, δεν είναι κακό αυτό. Όχι, όχι, είναι θεμητές. Η εξουσία πρέπει να ελέγχεται. Έτσι, και αυτός είναι και ο ρόλος των δημοσιογράφων. Για την κριτική την καλωσορίζουμε. Ωραία. Αλλά όταν υπάρχουν ανακριβείς αναφορές. Εντάξει, σαφώς, να τις διορθώνω. Άρα λοιπόν, επειδή πάντως, έχουμε υποστεί... δεν μου είπατε αν θα γίνει προσαρμογή με βάση εμπορικές αξίες και πότε του έμφυα. Τι εννοείται, κατά τα συμφωνηθέντα θα γίνει και μάλιστα έκανε ξεκάθαρο και ο Υπουργός Οικονομικών ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα ευνοηθούν, οι οποίοι είναι στην πλειοψηφία και ένα μικρό ποσοστό το οποίο θα επιβαρυνθεί. Χριστίνα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πριν ακόμη στεγνώσει η υπογραφή της συμφωνίας για το χρέος, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα, τον Πρωθυπουργό, στο Ζάπιο να μιλάει για αποκατάσταση, όχι μερική, κατώτατου μισθού, στοχευμένες μειώσεις φορολογίας και διάφορα άλλα. Επίσης υπάρχουν πολλά στελέχη και υπουργοί και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι αυτό που λένε είναι ότι εντάξει, να βγούμε τον Αύγουστο και μετά από Σεπτέμβριο θα δούμε αν θα οι περικοπές των συντάξεων ισχύουν. Σωστά. Από το 19 δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Από το 19. Λοιπόν, η ερώτηση μου είναι, αφού είστε τόσο αισιόδοξοι ότι μπορεί να αλλάξει το πολιτικό τοπίο, για ποιο λόγο δεν απαιτήσατε στις διαπραγματεύσεις, εγώ θέλω να είμαι καλοπροαίρετη, όχι και τα δύο μέτρα, και τη μείωση δηλαδή του αφορολόγητου και τις περικοπές συντάξεως που είναι 5,2 δις, αλλά τουλάχιστον να είχατε κερδίσει τα περίπου 2,1 δις που αφορούν τις περικοπές των συντάξεων. Γιατί λοιπόν όταν δεν το κάνατε μέχρι τώρα, τις ψηφίσατε δύο φορές και με το πολυνομοσχέδιο και με το... Αυτή είναι η ερώτηση. Ναι. Και με το... και με το συμπληρωματικό μνημόνιο. Μάλιστα. Γιατί να σας πιστέψει ο κόσμος ότι ξαφνικά από τον Οκτώβριο θα δούνε το φως το αληθινό. Ωραία. Και βέβαια είναι και θέμα, και κλείνω με αυτό, και αξιοπιστίας της Ελλάδας σε μια στιγμή που θα πρέπει να βγει στις αγορές προς τους έξω. Γιατί πάλι θα λένε, α, οι Έλληνες άλλα υπογράφουν, άλλα λένε. Πρέπει να το κάνει, λένε. Δεν πρέπει να το κάνει, τι εννοείται. Δηλαδή πρέπει να γίνουν οι περικοπές. Για μένα δεν έπρεπε καθόλου να υπογραφεί όλο αυτό. Αυτή τη στιγμή αυτό. Τώρα είμαστε εδώ που είμαστε. Πρέπει να γίνουν ή δεν πρέπει να γίνουν. Άμα το υπογράψατε. Φυσικά, αλλά το υπογράψατε δύο φορές. Για μένα ούτε το αφορολόγητο. Γιατί και το αφορολόγητο, κύριε Υπουργέ, τους αδύναμους χτυπάει. Μισό λεπτό. Για να είμαστε ακριβείς, πρέπει οποτεδήποτε γύρουμε θέμα μέτρων το 19 και το 20 να μιλάμε για τα αντίμετρα. Διότι η κορυφαία. Δεν τα έχετε ανακοινώσει ακόμα. Τα έχουμε περιγράψει νομίζω και. Ναι, να μας τα πείτε όμως. Να μας τα πείτε. Έχει ενδιαφέρον να μας τα πείτε. Και κάτω από εποπτεία. Μισό λεπτό. Να μην τα βάζεις όλα μαζί, περίμενε. Γιατί είναι και ο κύριος Τριάντης να ρωτήσει. Παρακαλώ κύριε. Είναι καταιγιστική κύριε. Δεν σας δίνω άλλο να μιλήσω. Ελάτε κύριε Παπά, ελάτε παρακαλώ. Το 19 και το 20 λοιπόν έχουν ψηφιστεί μέτρα τα οποία θα έχουν από μηδενικό έως θετικό ισοζύγιο προς το αποτέλεσμά τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η ελληνική κυβέρνηση καλώς δεν απεμπόλυσε το ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί ότι ήταν η μεριά του τραπεζιού μέχρι την τελευταία στιγμή η οποία τήρησε τα συμφωνηθέντα. Σας θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε η συζήτηση για την εφαρμογή των έργων 19 και 20, πριν κερδίσουμε τα αντίμετρα, η αντιπολίτευση έλεγε υπογράψτε. Δηλαδή, τι μας έλεγε, υπογράψτε 2% περαιτέρω συμπίεση του προϋπολογισμού. Εδώ που είμαστε λοιπόν, και θα το πω εγώ απολύτως καθαρά και όσο χρειάζεται, είναι προφανές ότι σε κάθε στιγμή και κάθε περίπτωση
θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ή να επανεξετάσουμε όποιο μέτρο δεν φαίνεται να είναι απαραίτητο για να πετύχουμε τους δημοσιονομικούς στόχους. Αυτή είναι η μεγάλη μεταβολή. Κάποιο παράδειγμα, παρακαλώ. Κάποιο παράδειγμα. Η μεγάλη μεταβολή. Κάποιο παράδειγμα θα μου πείτε. Όπως δεν μου πείτε κάποιο παράδειγμα. Ας πούμε παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή οι προοπτικές του ΕΦΚΑ, αυτής της τεράστιας, της πάρα πολύ σημαντικής, της μεγάλης μεταρρύθμισης, η οποία έχει φέρει μια πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας να πληρώνει χαμηλότερες εισφορές, είναι πάρα πολύ θετικές. Είναι, οι προβλέψεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ότι θα έχει πλεόνασμα 1,3 με 1,4 δις. Εάν αυτά επιβεβαιωθούν, αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στο ασφαλιστικό σύστημα με την έννοια των περικοπών δεν θα είναι κάτι το οποίο τεκμηριώνεται και βασίζεται ωστόσο, στα οικονομικά. Ωστόσο, υπάρχει μια παράμετρος, κύριε Υπουργέ, για αυτό που είπατε στο παράδειγμα που αναφέρατε μόλις τώρα, στη συμφωνία αυτή που έχει υπογραφεί, που λέει ότι πρέπει να πάμε άμεσα σε ένα ταμείο. Αυτό δεν είναι. Αυτό που σημαίνει ότι αυτό, κάποιο εντάξει, ταμείο, αν μου επιτρέπετε, ναι, ναι, ναι. Κάποιο ταμείο που είναι αδύνατο, λογικό είναι αυτό, να στρέψουν εκεί χρήματα, να γίνει, ναι. Αντιλαμβάνεστε, μια πρόσθεση, μια αφαίρεση, και αυτό το ποσό το οποίο λέτε, δεν φαντάζομαι ότι θα εξανεμιστεί, αλλά θα μειωθεί πάρα πολύ. Όχι, δεν θα μειωθεί, διότι αυξάνεται. Θα σου πω γιατί. Διότι αυτά τα θετικά αποτελέσματα προκύπτουν από την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας. Η οποία είναι ο μεγάλος καμβάς μέσα στον οποίο έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να συζητάμε με τους εταίρους μας και να βελτιώνουμε την. Η μείωση της ανεργίας όμως, κύριε Υπουργέ, έχει να κάνει και με τα μεροκάματα και με τους μισθούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Και το ξέρετε αυτό. Και γι' αυτό έχουμε συμφωνήσει ακριβώς ότι μετά το πρόγραμμα θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Όχι, λέει εδώ όμως στην κοινωνική, στον παράγραφο 2 αυτή η συμφωνία για την κοινωνική πρόνοια και την υγεία, λέει ότι, μάλλον για την αγορά εργασία στο 4, λέει λοιπόν εκεί ότι θα επανεξετάζονται οι μισθοί κάθε φορά, θα διερευνάται η αγορά και ανάλογα με την ανταγωνιστικότητα θα παίζει ρόλο αν θα δοθεί ή όχι η αύξηση. Εάν δηλαδή δεν είναι ανταγωνιστική. Ελάτε τώρα, θα μιλάμε με βάση την πρόσφατη ιστορική εμπειρία και όχι κάποιες ιδεολειψίες. Μισό λεπτό, όχι ιδεολειψίες. Τι σημαίνει ανταγωνιστικότητα. Με βάση το 12 λέει, το νόμο του 12. Τι σημαίνει ανταγωνιστικότητα. Οι επιχειρήσεις οι οποίες ποντάρουν στο πάρα πολύ φτηνό εργατικό δυναμικό γενικώς γίνονται τεμπέλικες επιχειρήσεις. Δηλαδή, ούτε οργανώνουν την παραγωγή τους με τρόπο άρτιο, ούτε διεκδικούν να έχουν μερίδιο της αγοράς με βάση την αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Εδώ όμως, και πρέπει να έχουμε καθαρές κουβέντες και με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να έχουμε, λέω, καθαρές κουβέντες και με τη Νέα Δημοκρατία και με όλη την αντιπολίτευση. Θεωρούν σωστό ή όχι να αυξηθεί ο κατώτατος. Αφορά, δεν σας ρωτάω, εσάς λέω. Εμείς ξέρουμε. Καταθέτω. Εμείς θέλουμε να αυξηθεί. Αν λοιπόν και εσείς συμφωνείτε να αυξηθεί, να ενωθούμε όλες οι ζωντανές κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου και να πούμε ότι πρέπει να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός και εύχομαι ειλικρινώς. Δεν θα σας αφήσει η Ευρώπη όμως. Αφήστε τώρα, κύριε. Όχι εσάς, την Ευρώπη. Η αποκτήρια θα είναι τρίμηνη. Όχι, δεν είναι. Περίμενε, εδώ έχω και το αγγλικό κείμενο που είστε πολύ καλός γνώστης αγγλικής γλώσσας γιατί σπουδάσατε και στο εξωτερικό. Και διδάσκατε κιόλας στη Σκωτία. Λοιπόν, θα επανεξετάζεται ο μισθός με βάση το νόμο του 2012 και αφού λαμβάνεται υπόψη η ανταγωνιστικότητα, τότε θα παίρνετε η απόφαση τι θα γίνεται. Και εγώ αυτό σας λέω. Ότι δεν θα είναι βλαπτικό για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Ούτε την παραγωγικότητα. Διότι, προσέξτε να δείτε, είναι και πολύ καλύτερο. Πρέπει να πάω στο Γιάννη τώρα. Άρα δεν βγαίνετε λοιπόν. Σταμάτα. Να συμφωνήσουμε, μισό λεπτό, ότι είναι καλό για την οικονομία και για τον κόσμο της εργασίας να αυξηθεί ο κατώτατο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Και όταν αυξηθεί μισό λεπτό, θα πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Θα δεις πάντως η εφημερίδα Καθημερινή σήμερα, σε πρώτο θέμα, έχει ο κύριος Τσίπρας παίζει το χαρτί χωρισμού εκκλησίας κράτους. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της Καθημερινής σήμερα. Και στον κύριο Άρθρο, στο αυτό το μικρό σημείωμα που έχει στην πρώτη σελίδα, λέει η συμφωνία για το χρέος θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη, χωρίς αμφιβολία, λέει η Καθημερινή. Αποτελεί όμως μια ισχυρή ένδειξη ότι η χώρα αφήνει τις περιπέτειες πίσω της και επιστρέφει σε μια κανονικότητα. Δεν χωριστεί. Να δείτε, επειδή είπατε για τις εφημερίδες. Γι' αυτό με αναγκάστηκε και διαβάζω τώρα το άρθρο αυτό της Καθημερινής. Υποχρέωση των πολιτικών, όλων των πολιτικών, είναι να διασφαλίσουν ότι η Ελλάδα δεν θα ξαναγίνει επέτης λόγω δημοσιονομικής ανευθυνότητας και πολιτικής φαυλότητας. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέει η Καθημερινή σήμερα. Εμένα με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Γιάννης Τριάντης. Μία επισήμανση και δύο ερωτήσεις.
Την επισήμανση είναι ότι. Για αυτά ναι, που είπε ο κ. Υπουργός ή για τη συμφωνία. Για τη συμφωνία. Μάλιστα, ορίστε. Πανηγυρίζουν οι Ευρωπαίοι, μίντια και πολιτικοί, είναι αλήθεια. Όχι όλοι, όχι όλοι. Ναι. Η συντριπτική πλειονότηση. Και ο Σπίγκελ είναι συντάκτης των Financial Spiegel, ναι, ναι, ναι. Times και είναι το μοναδικό αρνητικό δημοσίευμα. Όχι, είναι και η στήλη που έλεγα που λέει που τη βρήκα. Που λέει, αυτή είναι. Για τη συμφωνία. Για τη συμφωνία. Α, για τη συμφωνία. Όχι για το περιεχόμενο. Όχι, όχι. Για τη συμφωνία. Και υμνούν την κυβέρνηση, είναι γεγονός. Όμως, γιατί αυτοί οι πανηγυρισμοί και οι ύμνοι δεν αφορούν το γεγονός ότι ξέμπλεξαν με την Ελλάδα. Και όχι για την ουσία. Για την ουσία της συμφωνίας, αν είναι υπέρ ή κατά της Ελλάδος. Αυτή είναι η επισήμανση. Τα δύο ερωτήματα είναι, ο Πρωθυπουργός χθες, και εσείς το είπατε, ότι θα υπάρξουν ελαφρύνσεις, μέτρα για τους φτωχότερους κτλ. Κάποιοι διατείνονται, και μάλιστα σοβαροί άνθρωποι, ότι αυτά τελούν όλα υπό την έγκριση των δανειστών ακόμα και τώρα. Αυτή είναι η μία ερώτηση. Και η δεύτερη είναι. Να απαντήσει ένα. Όχι. Απλή ερώτηση είναι. Και η δεύτερη, με 3,5% πλεονάσματα που είναι αυτό, καθυλωτικά για την οικονομία. Πώς μπορεί να πείσει η κυβέρνηση ότι μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη όταν δεν πείθονται και κορυφαία δικά σας στελέχη όπως ο κύριος Φίλης που είπε ότι τι πάει να πει έξοδος στις αγορές με 3,5% πλεονάσμα. Πρώτον, οι Ευρωπαίοι είναι πάρα πολύ λογικό, όπως και εμείς, να θέλουμε ως οικογένεια να μην έχουμε προβλήματα. Υπήρξαν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στη σχέση της Ελλάδας με την Ευρώπη, τα οποία, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν λόγω της προβληματικής κατάστασης στην Ελλάδα, αλλά λόγω προβλημάτων που είχε στην ίδια της τη δομή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι ανάλογα προβλήματα και με πολύ χειρότερα αποτελέσματα έχει σε άλλες χώρες. Ακροδεξιά στροφή, Brexit και δεν συμμαζεύεται. Η ουσία ποια είναι, ότι κάθε συμφωνία περιέχει ένα κομμάτι από αυτά που ζητάει μία πλευρά και ένα κομμάτι από αυτά που ζητάει η άλλη πλευρά. Στη συμφωνία την οποία πετύχαμε με την ολοκλήρωση του προγράμματος, περνάμε σε μία νέα κατάσταση. Και έρχομαι στο ερώτημά σας. Ποια είναι η ουσία της νέας κατάστασης? Η ουσία της νέας κατάστασης είναι ότι κρατάμε τους στόχους και αποκτάμε μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, πολλαπλώς περισσότερους βαθμούς ελευθερίας για το πώς θα τους πετύχουμε. Ήδη, για να έρθω και στο τρίτο ερώτημα, φάνηκε πράγμα που μας εξέπληξε και εμάς, διότι υπήρξε μια φορολογική πολιτική η οποία απέδωσε. Προφανώς κάποια στρώματα επιβαρύνθηκαν δυσανάλογα. Τα πλεονάσματα όχι μόνο πιάνονται, αλλά και έχουμε και την λεγόμενη υπεραπόδοση. Ήδη. Δέχεστε ότι και το 2016 και το 2017. Και το 2016. Δέχεστε ότι υπήρχε υπερφορολόγηση όμως, κύριε Υπουργέ. Και το 2016 και το 2017. Σε ένα στρώμα κοινωνικό τη χώρα. Υπήρξαν στρώματα τα οποία έχουν συμπιεστεί πάρα πολύ. Το λέω υπερφορολόγηση. Υπήρξε υπερφορολόγηση. Λέω. Υπήρξαν στρώματα τα οποία έχουν συμπιεστεί πάρα πολύ. Δεν και είναι, τα δύναμα, δεν κύριε, είναι, όχι, άστε, δεν είναι τελειώσω, αυτή η πραγματικότητα για τη μεγάλη πλειοψηφία. Ορίστε. Του ελληνικού λαού. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι. Να ολοκληρώσει όμως για να είναι ο χρόνος. Ναι. 10 δευτερόλεπτα μου. Ναι, παρακαλώ. Ότι και το 2016 και το 2017 και το 2018 φαντάζομαι, ελπίζω και πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε μάλιστα το λεγόμενο κοινωνικό μέρισμα. Έχει ενεργοποιηθεί ο δότης για 3 χρονιές συνεχόμενες. Ναι. Θα ενεργοποιηθεί και τις επόμενες. Και νομίζω υπάρχει, ότι κυρίως η πορεία ανάκαμψης της οικονομίας θα συνεχιστεί. Πάντως, μισό λεπτό, ξέρω. Είναι ψίχουλα. Αλήθεια, τι λέτε, κύριε Αγοραή, ψίχουλα. Σοβαρά μιλάτε. Σοβαρά. Πηγαίνετε να το πείτε. Να το πείτε αυτό. Όχι, δεν είναι ψίχουλα, με συγχωρείτε. Είναι ψίχουλα, μα είδε μακάρι να μπορούσαμε και περισσότερα. Αλλά να προσέχουμε όλοι όσοι έχουμε δημόσιο βήμα να μην προσβάλλουμε τον κόσμο ο οποίος έχει μάθει να περνάει και με αυτά τα ποσά. Δεν προσβάλλουμε τον κόσμο για τα 500. Είμαστε με τον κόσμο όταν λέμε ότι η πραγματικότητα δεν. Κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό ξύλα, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ. Ένα σε παρακαλώ ένα λεπτό. Κύριε Υπουργέ, ναι, μισό λεπτό, Γιάννη. Κοιτάξτε, είπατε ότι θα έχετε μια μεγαλύτερη ελευθερία. Ωστόσο, όμως, μέσα σε αυτή τη συμφωνία υπάρχει και ένα κομμάτι που λέει ότι θα υπάρχει αυτή η επιτήρηση. Θα έρχονται κάθε 3 μήνες, θα βλέπουν τι γίνεται και για να πάρουμε τα 48 για τις τράπεζες αυτό κτλ. Θα υπάρχει, εάν δεν τηρείται η διαδικασία. Τα συμφωνημένα, τα για τα οποία μιλήσαμε πριν. Ναι, και αν δεν επιτυγχάνεται ο στόχος, κάθε Ιούνιο, κάθε χρόνο θα έχουμε τον κόφτη. Μισό λεπτό. Τα το λέει η συμφωνία όμως. Τα περικόφτη. Το ότι πρέπει να πάρεις δημοσιονομικά μέτρα παραπάνω, εάν δεν πετυχαίνεις τους δημοσιονομικούς στόχους, το είναι κάτι το οποίο το ισχύει είτε είχες, είτε είσαι σε
Μνημόνιο ή δεν ναι, είσαι. Λέω καταρχάς, πώς θα έχετε δεύτερον, την ελευθερία να δίνετε άλλο θα σας εξηγήσω με ένα παράδειγμα. Αυτό είναι το πλαίσιο που θα κινηθεί. Θα σας εξηγήσω. Για να δώσει ένα φράγκο πρέπει καθόμουν να του ρωτήσει. Θα πριν λίγες μέρες ναι. την έκθεση. Θα ολοκληρώσετε με αυτό και θα πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Πορτογαλία, την τελευταία. Η οποία λέει ότι κατά τη γνώμη τους, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Πορτογαλία πρέπει να κόψει μισθούς και συντάξεις. Η κυβέρνηση δεν θέλει να κόψει και πάμε παρακάτω. Πάρα πολύ απλά. Δεν μπορώ να σας το πω πιο ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό ναι. που λένε ορισμένοι για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα ότι εδώ πέρα υπάρχει μία θηλιά η οποία δεν θα μας επιτρέπει. Και μάλιστα, το μια, κατάλαβα. Που το, μια που το έφερε και η κουβέντα περί θηλιάς και μεταμνημονιακής, όχι. Ναι. Θα γιατί ήθελα να ακούσω και την Κεντρική Τράπεζα να πει τη γνώμη της για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η Κεντρική Τράπεζα, γιατί άκουγα. Ναι, ναι, ναι. Διότι άκουγα τον κύριο Στουρνάρα να μιλάει για προληπτική γραμμή. Τα 15 δισεκατομμύρια. Όπως έλεγε, δικό μας ταμείο. Τι εννοείται. Είναι άλλο. Η προληπτική γραμμή δεν είναι στα χέρια σου. Η προληπτική γραμμή είναι στα χέρια των δανειστών. Μα και αυτοί θα σου δίνουν από εκεί ανάλογα, δεν είναι. Εντάξει. Όχι, είναι έτσι δεν είναι. Να το λέω έτσι διαβάζω. Δεν πειράζει. Να διαβάζετε με ακρίβεια. Εγώ δεν ικανοποιήθηκα την απάντηση. Θα τα πεις μετά. Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Πριν πάμε στην Τουρκία, θέλω πολύ σύντομα να το συμφωνήσουμε αυτό. Σύντομο ερώτημα, σύντομη απάντηση για να τελειώσουμε αυτό το κομμάτι. Το Eurogroup είχε υποσχεθεί, έγραψε ο Σπίγκελ, ότι σημαντική ελάφρυνση χρέους στην Ελλάδα προκειμένου να μειωθεί τα κάτω από το όριο το 110%. Δεν έγινε αυτό. Τι λέτε σοβαρά. Έτσι λέει ο άνθρωπος ναι, αυτός. Τι σας είπα εγώ για το 7,2 πλεώνασμα. Μπορείς να πεις ότι θα μειώσω το χρέος στο 30% και να έχω πλεονάσματα 15%. Είχατε πει, οι απαντήσεις πρέπει να εξηγήσουμε στους ακροατές. Εμείς κάνουμε την ερώτηση. Εμείς είμαστε δημοσιογράφοι, δεν είμαστε πολιτικά πρόσωπα και οι τρεις. Κάνουμε την ερώτηση. Απαντάει, την κρίνεται. Λέει σωστά, δεν λέει σωστά. Έτσι δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν μαστιγώνουμε. Θέλω να το εξηγήσω αυτό για να είμαστε εντάξει. Η υποτιθέμενη. Σα μαστιγώνουμε εκεί που δεν μου δίνετε απάντηση. Η υποτιθέμενη γαλλική πρόταση για αυτόματη σύνδεση των μέτρων για το χρέος με το ρυθμό ανάπτυξης δεν υπάρχει το γαλλικό κλειδί. Πέρασε του Βερολίνου. Πέρασε του Βερολίνου. Το γαλλικό κλειδί αφορά την περίοδο που θα ξεκινήσουμε να αποπληρώνουμε. Εδώ έχουμε ένα στολή πληρωμών για 10 χρόνια. Όταν ξεκινήσουμε να πληρώνουμε, το γαλλικό κλειδί είναι μια αίρεση. Υπάρχει συμφωνία ως ενδεχόμενο για το μέλλον. Δεν ακούστε υπάρχει. Με όμως. Ναι, σας ακούω. Ακούστε με. Ναι, αλλά δεν υπάρχει. Λέω, αυτό. Αφορά την περίοδο που θα ξεκινήσουμε να πληρώνουμε. Εδώ έχουμε αναστολές πληρωμών. Άρα, όταν θα πληρώνουμε, μάλιστα. θα ξαναδιεκδικήσουμε οι πληρωμές να είναι με βάση τους ανθρώπους. Ναι, αλλά αυτό έχει να κάνει με τα πλεονάσματα που θα μπορούσε να είναι σαν ρήτρα ασφαλείας προκειμένου να μειώνονται αυτά τα πλεονάσματα. Επαναλαμβάνω. Το 3,5 και το 2,2. Τα πλεονάσματα που πετύχαμε και συμφωνήσαμε είναι χαμηλότερα πολύ. Από αυτά που είχαν συμφωνήσει προηγούμενοι, μάλιστα. χαμηλότερα και από αυτά που αυτή θα είχαμε εάν δεν είχαμε πει ποτέ στα μικρά. Αυτή είναι η απάντησή σας. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Κρίστα. Όχι. Εδώ υπάρχει σοβαρό θέμα. Σκληρή εφαρμογή του προγράμματος σας ζητάνε για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, χρηματοπιστωτική σταθερότητα των κόκκινων δανείων. Μάλιστα. Θα υπάρχει σκληρή τακτική σε αυτό, λέει το πρόγραμμα μέσα. Όχι, εντάξει. Ωραία, εγώ ξέρετε τι παρατήρηση έχω να κάνω. Ένα λεπτό, γιατί έχω αυτό είναι σοβαρό αυτό, κύριε Παπά. Εξής, ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν ένα πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς εξωτερικούς καταναγκασμούς. Ναι. Είναι λογικό λοιπόν να αισθάνονται αυτές τις μέρες ότι χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια. Τι είναι αυτοί οι Γερμανοί. Είναι η ελληνική αντιπολίτευση. Αφήστε την αντιπολίτευση τώρα, δεν μιλάμε για αυτού. Εγώ μιλάω για το σημείο 3. Για το σημείο 3 τη συμφωνία, κύριε Υπουργέ. Εγώ μιλάω για όλα τα σημεία τη συμφωνία. Λοιπόν, υπάρχει στην Ελλάδα λοιπόν ένα πολιτικό δημοσιογραφικό σύμπλεγμα. Μην μας μπλέκετε μαζί. Όχι, δεν σας μπλέκω. Εσείς καλά κάνετε και με ανακρίνετε. Λέω λοιπόν. Πού πασχίζει να αποδείξει ότι θα υπάρχει σκληρή εποπτεία, ότι θα έχουμε. Εγώ σα ρωτώ τι γράφω. Συγγνώμη, ρε Χριστίνα, μην πετάγεστε. Μισό λεπτό. Και το άλλο είναι εκπαίδευση των δικαστών μέχρι το τέλος του 18. Ακούστε το αυτό. Τρομερή συμφωνία. Για να γνωρίζουν το θέμα που δικάζουν για τα κόκκινα δάνεια. Και η δικαιοσύνη έχει πρόβλημα, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως. Και υπάρχει και. Σκέφτεστε να γίνουν αλλαγές δραματικές εκεί. Και υπάρχουν και καθυστερήσεις, βεβαίως, και τις έχουν συμφωνήσει και θα προχωρήσουμε. Και έχουν πάρα πολλές εκκρεμίσεις υποθέσεις προχωρήσει. Αλλά δεν λέω ότι δεν έχουν. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Κάποιοι οι οποίοι είχαν μάθει να πολιτεύονται μέσα στην πολιτική και ιδεολογική τους ένδια με την απειλή των δανειστών αισθάνονται ότι χάνουν το έδαφος κατά τα πόδια του. Απολυθήκατε ο καλύτερος μαθητής. Ναι, λοιπόν, τώρα... μέχρι το τέλος του 18... σε παρακαλώ, Χριστίνα, σε παρακαλώ. Μέχρι το τέλος του 18 πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί. Θα δούμε το πρόγραμμα που θα βγάλετε.
Και μέχρι το τέλος του 18, για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της πόλης των τραπεζών του Χωσού. Θα έχετε προλάβει. Όπως και η ΔΕΗ και άλλες 15 ιδιωτικοποιήσεις. Θα έχετε προλάβει. Θα είμαστε, νομίζω, όχι μόνο μέσα στα χρονοδιαγράμματα, αλλά θα μπορέσουμε να ασκήσουμε και πολιτική η οποία εμπίπτει πολύ περισσότερο σε αυτό που εμείς θέλουμε. Την ΕΙΔΑΠ θα την πουλήσετε και την ΕΙΑΤ. Τώρα μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Υπήρχαν το χαρτί. Ήμουνα στην διαπραγμάτευση τελική. Η διαπραγμάτευση τελική, λοιπόν, από εκεί που είχαμε το ΤΑΙΠΕΔ που έλεγε ότι σε 5 χρόνια μέσα θα βγάλει 50 δις. Ναι. Φτιάχνουμε ένα υπερταμείο, ναι, το οποίο μιλάει για αξιοποίηση. Μάλιστα. Καθόλου απαραίτητο για πώληση. Έτσι λέει το χαρτί, πώληση. Τι να κάνω. Επίσης, λέω, αν υπήρχε άλλη κυβέρνηση, αν υπήρχε άλλη κυβέρνηση, η οποία πιστεύει, τώρα, ναι, λέω, για να μην μπλέκεται και ο κόσμος. Όχι. Είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Είναι ζήτημα, εάν, τώρα πρέπει να μιλάτε από πάνω μου, μισό λεπτό. Για να ολοκληρώσουμε. Μισό λεπτό, για να ολοκληρώσουμε. Ναι. Δεν θα χρειαζόταν κανένα υπερταμείο και κανένα ΤΑΙΠΕΔ. Θα πήγαινε απλώς και θα πουλάγε την ΕΙΔΑΠ. Τελεία. Ναι. Λοιπόν, η αναστολή βέβαια πληρωμών είναι για τα 100 δις μόνο, έτσι. Ναι, λίγα είναι. Όχι, πάρα πολλά. Δεν είναι λίγα. Ας είχαμε ένα εμείς. Ναι. Να προχωρήσουμε και στο θέμα των Σκοπίων. Μια συμφωνία η οποία έγινε πριν από λίγες μέρες, έγινε και αυτό με την οικονομία. Και ετοιμάζεται και μια συμφωνία με την Αλβανία. Θα το πούμε στο αργότερα. Γιάννη, για τα Σκόπια θα ήθελα να προχωρήσουμε και εσύ, Χριστίνα. Ένα υστερόγραφο για την οικονομία. Ορίστε. Και κλείνω. Ένα υστερόγραφο για την οικονομία. Και το πλεόνασμα. Και η φορολόγηση των επιχειρήσεων. Αλλά και το θέμα της δικαιοσύνης. Το θέμα της δικαιοσύνης για τους ξένους επενδυτές. Έρχεται κάποιος, θέλει να βάλει τα λεφτά του, γίνεται μια ένσταση, λογική ή όχι, από κάποιον εδώ και καθυστερεί. Λοιπόν, δεν έχει επιληθεί. Αυτό είναι, και επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Στους δείκτες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, στους δείκτες της ανταγωνιστικότητας, το οποίο εξετάζει καμιά πενταριά δείκτες σε κάθε χώρα για να τις κατατάξει στη λίστα της ανταγωνιστικότητας, ο βαθμός και ο ρυθμός απόδοσης δικαιοσύνης είναι πάρα πολύ ψηλά. Πολύ ψηλότερο από το εργασιακό κόστος. Προσέξτε. Ναι. Σωστά. Διότι αν έρθει ένας επενδυτής, ο οποίος έχει κάποιο προμηθευτή, ο οποίος δεν τον προμηθεύσει στην ώρα του, και για να βρει το δίκιο του, ξέρει ότι θα του πάρει μια δεκαετία. Ναι, αλλά αυτό είναι στην κυβέρνηση. Το θέμα είναι τι κάνετε για τη διαπίστωση. Καλά, την κάνουμε και εμείς και εσείς. Έχουμε επιταχύνει. Δεν έχετε πάρα πολύ προχωρήσει πάντω αυτό. Πρέπει να το παραδεχτείτε. Λοιπόν, παραδεχτείτε, συγγνώμη, παραδεχτείτε και ένα λάθος. Είπε κανείς, ακούστε, μην είστε τόσο δηλαδή τα κάνα πολλά. Σοβαρά, μιλάτε τώρα και προσωπικώς εγώ, αλλά και η κυβέρνηση. Και για εσάς προσωπικά τώρα το λέω. Είναι η κυβέρνηση η οποία αρνείται να πει ότι τα κάνουμε όλα τέλεια. Βεβαίως και λάθη έχουν γίνει και καθυστερήσεις υπάρχουν. Στη δικαιοσύνη πάντως έχετε καθυστερήσεις δραματικά. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν θα κάνουμε το χατήρι σε ορισμένους. Δεν πάλι με τους ορισμένους. Οι οποίοι θέλουν να μας βάλουν να μετανοήσουμε. Πάμε τώρα για το Σκοπιανό, γιατί εκεί υπήρχαν πολλές ενστάσεις για τον εταίρο της κυβέρνησης, τον κύριο Καμένο, ο οποίος, και το επιχείρημα της αντιπολιτεύσεως είναι ότι ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια συμφωνία και όχι η κυβέρνηση, αφού κομμάτι μεγάλο της κυβέρνησης δεν συμφώνησε με αυτό. Γιάννη. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό το θέμα, γιατί το θεωρώ δευτερεύον σε σχέση με την ουσία της συμφωνίας. Η συμφωνία, κύριε Υπουργέ, έχει δύο βασικά στοιχεία τα οποία είναι πληγές για τη χώρα μας. Στο πλαίσιο ενός συμβιβασμού, το καταλαβαίνω. Και έχει ένα πολύ θετικό, σε ό,τι αφορά την αρχαία ιστορία. Το οποίο όμως είναι θέμα δυναμικής αξιοποίησης εκ μέρους της χώρας και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα το επιδιώξουμε ή μπορούμε να το επιδιώξουμε, αλλά αυτό είναι άλλη τάξεως. Η ερώτηση είναι εξής. Από τη στιγμή που οι γείτονες, διαστόματος ακόμα και του Ντιμητρόφ, συνέντευξη τέλος Μαρτίου και προχθεσινές δηλώσεις ότι είμαστε Σλάβοι, η γλώσσα μας ανήκει στην Σλαβομακεδονική ρίζες, στις νότιο-σλαβικές. Είναι και προς τιμήν μας, είπε. Γιατί λέω, λοιπόν, είπε, γιατί εμείς δεν πείσαμε και τους άλλους, τους Ευρωπαίους, οι οποίοι πίεζαν, παρόσα λέμε εμείς, και τους ίδιους τους γείτονες να πούμε αφού δέχεστε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν ονομάζεστε Σλαβομακεδόνες ή η γλώσσα σας Σλαβομακεδονική, που θα είναι πάρα πολύ σωστό. Γεωγραφικός προορισμός και καταγωγή. Γιατί εμείς δεν επιμείναμε και δεν το κερδίσαμε. Καταρχήν υπάρχει, είναι ρητό μέσα στη συμφωνία ότι η γλώσσα τους ανήκει στις νότιες σλαβικές γλώσσες. Υποσημείωση όμως. Δεύτερον, όλος ο κόσμος τους χαρακτηρίζει Μακεδόνες της σλαβικής προέλευσης και πρέπει να σας πω ότι αυτή ήταν και η πάγια θέση και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
παλαιόθεν. Όταν έληξαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ο βασικός μας ανταγωνισμός ήταν με τη Βουλγαρία για το τι θα γίνει με τη Μακεδονία. Τι έλεγε λοιπόν η ελληνική εξωτερική πολιτική? Ότι αυτοί είναι Μακεδόνες, είναι άλλο πράγμα, δεν είναι Βούλγαροι. Είναι Σλαβομακεδόνες. Αυτό έλεγε η ελληνική εξωτερική πολιτική. Έλεγε η ελληνική εξωτερική πολιτική ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι Βούλγαροι. Τους διεκδικούσε λοιπόν η Βουλγαρία. Έτσι. Αυτά για λόγους άλλους. Κάναμε ότι τα ξεχάσαμε κάποια στιγμή. Εργαλειοποιήθηκε. Οι συνθήκες ήταν οι συνθήκες κατά τις οποίες η Ελλάδα είχε την αυτοπεποίθηση μιας περιφερειακής δύναμης η οποία μπορεί να παίζει κεντρικό ρόλο στα Βαλκάνια. Δυστυχώς πέρασε η Ελλάδα μια φάση με φοβική εξωτερική πολιτική η οποία φάνηκε ότι και οι ηγεσίες που την πούλησαν στον ελληνικό λαό δεν την πιστεύανε οι ίδιες. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Υπάρχει μια τώρα λοιπόν πρέπει να πούμε το εξής. Ποια ήταν η πραγματικότητα στη γειτονική χώρα? Αγάλματα του Μεγαλέξανδρου, διεκδίκηση της αρχαίας ιστορίας, ανοησίες περί του τύπου ότι ο Αριστοτέλης ήταν δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, αυτό κλείνει με τρόπο εμφατικό. Ήταν μια γενναία κίνηση. Έγινε πολιτική κρίση στη γειτονική χώρα, έτσι. Είχαμε μια πολιτική αλλαγή. Και εδώ πέρα καταγράφεται, νομίζω, ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, πραγματικά, θυμάμαι πολλές πολιτικές δυνάμεις να λένε, πέραν του ότι όλες υποστήριξαν τη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, να λένε ότι βεβαίως η ονομασία, αλλά και τα ζητήματα αλυτρωτισμού. Εκείνο ήταν το βασικό που δεν γινόταν η συμφωνία. Αυτό λοιπόν συνέβη τώρα. Έχουν κλείσει τα ζητήματα του αλυτρωτισμού. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο. Σύμφωνοι. Σας άρεσε που είπε ο κύριος Ζάεφ, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, είμαστε Μακεδόνες. Μα τι έπρεπε να πει ο άνθρωπος? Ξέρω εγώ, εσείς τι λέτε. Τι έπρεπε να πει? Είναι Μακεδόνες σλαβικής καταγωγής. Μακεδόνια. Η Μακεδονία τι είναι? Δεν είναι μια γεωγραφική περιοχή η οποία δεν ανήκει. Χωρίστηκε στα τρία η Μακεδονία. Στα τέσσερα με ένα μικρό κομμάτι και στην Αλβανία. Αλβανία, η σημερινή πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Μακεδονία του Πυρήνου που ανήκει στη Βουλγαρία και η πλειοψηφία του γεωγραφικού αυτού χώρου. Το αεροδρόμιο της Μακεδονίας πώς θα ονομάζεται, κύριε? Όπως ονομάζεται τώρα, να μην διακινούμε πράγματα. Κύριε Χατζή, έτσι θα λέγεται το αεροδρόμιο. Κύριε Χατζή, σου δώσε απάντηση. Μα τι να πω, παιδιά, τώρα. Τι να πω, είπατε, με συγχωρείτε. Ο Μπουτάρης μπορεί να λέει ότι θέλει. Ο Μπουτάρης καλά, δημοσίουμαχος. Δεν είναι, γιατί το απέρριψε, λέει. Με το Πασόκ θα πάει. Ένα follow-up που έλεγαν και οι αρχαίοι μόνο Έλληνες σε αυτό που ρώτησαν. Εγώ χαρακτήρισα θετικό το γεγονός του διαχωρισμού της ιστορίας των αρχαίων Μακεδόνων. Και όποιος το αρνείται, αυτό ή το υποβαθμίζει, νομίζω ότι κάνει λάθος. Όμως, αυτό για να υποστηριχθεί στα χρόνια που έρχονται και με τις επιτροπές, πρέπει να γίνουν δύο πράγματα, κατά τη γνώμη μου. Να αλλάξουν τα βιβλία ιστορίας της γείτονος, τα οποία είναι ανατριχιαστικής ανακρίβειας. Και δεύτερον, οι τόμοι της ιστορίας που έχουν αποσταλεί από την γείτονα σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Στις βιβλιοθήκες του κόσμου. Αυτό. Βέβαια. Αυτό είναι μεγάλο θέμα, κύριε Παπά. Πρέπει να το αλλάξετε αυτό. Δεν είμαι βέβαιος. Δεν γίνεται ελπίζω, αυτό τώρα, Γιάννη. Όχι, δεν προσέξτε, κύριε Τριάντη. Γίνεται ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο άπτεται τη εφαρμογή τη συμφωνία. Σωστά. Η Ελλάδα είχε μια διαπραγματευτική επιτυχία. Ποια είναι αυτή? Ότι είναι αυτή που στο τέλος θα επικυρώσει και κρατάει τα κλειδιά επί της ουσίας. Ναι. Τη εισόδου τη γειτονική χώρα. Άρα λοιπόν όλα αυτά και τα ζητήματα που εσείς εγείρετε. Θα επανέλθουμε Χριστίνα με δική σου ερώτηση. Ναι. Πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να το ολοκληρώσουμε. Όπως επίσης θα επανέλθουμε κλείνοντας σημερινή εκπομπή και γι' αυτό που λέει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Δηλαδή, εάν πάει η κυβέρνηση σε ένα άλλο πεδίο να ασχοληθεί για να υπάρξει χωρισμός κράτους-εκκλησίας. Συνταγματική αναθεώρηση. Είναι ένα πολύ σημαντικό ήταν θέμα. Ήταν μία από τις ερωτήσεις που ναι, θα το πούμε αυτό στη συνέχεια. Αφού κάνει η Χριστίνα τις ερωτήσεις της για το Σκοπιανό, αν μου επιτρέψετε να το λέω έτσι εγώ. Να μην το λέτε. Όχι, Σκοπιανό. Δεν αφορά μόνο τα Σκόπια. Μ' αρέσει η λέξη. Δεν αφορά τα Σκόπια. Αφορά τη Μακεδονία. Δεν θέλω να του λέω, καταλάβατε. Αφορά τη Μακεδονία, τις οποίες τις δυνατότητες τις είχαν προδώσει. Να κρατήσω τις απόψεις μου. Να τις κρατήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, μιλάγαμε για την υπόθεση των Σκοπίων. Εντάξει, σε αυτό το θέμα, κύριε Υπουργέ, πρέπει να δεχτείτε, υπάρχει πολύ μεγάλη ευαισθησία στον ελληνικό λαό. Βεβαίως, αλλά υπάρχουν και κενά ενημέρωσης. Ναι, δηλαδή, εντάξει, πάντως, το γεγονός ότι για πρώτη φορά η γειτονική μας χώρα φεύγει από τον ισχυρισμό ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με την αρχαία ελληνική ιστορία της Μακεδονίας. Το είπε ο κύριος Τριάντης, εντάξει. Αλλάζει το όνομά της σε 140 χώρες, αλλάζει το Σύνταγμα και βεβαίως κάποιοι υποκριτές, διότι πρόκειται για υποκριτές, οι οποίοι είναι οι πρώτοι που έπρεπε να βγουν
στην πολιτική αγορά και να πούνε την αλήθεια στον κόσμο, ειδικά στον κόσμο ο οποίος κατέβηκε στα συλλαλητήρια, να σταματήσουν να του λένε ψέματα για αυτό το τόσο ευαίσθητο εθνικό θέμα. Και αν νομίζουν ότι κάνουν επένδυση στο πολιτικό τους μέλλον, θα διαψευστούν. Πάντως, κύριε Παπά, ο καθένας σε μια δημοκρατία έχει την άποψή του για τα πράγματα και κάθε κείμενο διαβάζεται και ερμηνεύεται αναλόγως. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το Ευαγγέλιο, η Καινή Διαθήκη, τη διαβάζουμε οι Ορθόδοξοι έτσι. Οι Καθολικοί αλλιώς. Οι Προτεστάντες στη Γερμανία αλλιώς. Οι Προτεστάντες στην Αγγλία διαφορετικά. Το πιο ιερό κείμενο που υπάρχει. Εγώ ξέρω ότι η χώρα είχε γραμμή Βουκουρεστίου και με αυτή τη γραμμή κέρδισε. Ναι, άλλο λοιπόν, λέω. Τώρα, θέλω να πω, ποιοι έχουν επιλέξει στη Νέα Δημοκρατία κάνουν μια στροφή, μια θεαματική μετατόπιση. Δεν συζητούσε το μακεδονικό αγώνα. Λοιπόν, πάμε στο ερώτημα το κρίσιμο. Για μένα, πριν πάμε στο θέμα της Εκκλησίας. Υπάρχει μια συζήτηση που γίνεται με την Αλβανία. Επί της ουσίας. Το εθνικό θέμα δεν μου έδωσε ερώτηση. Περίμενε, δεν πειράζει. Φαστώσω με την Εκκλησία που είσαι και πιστή εσύ και πήγαινες και στο καθηγητικό. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το ζήτημα, αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Και σας ρωτάω ευθέως γιατί το άκουσα αυτό. Ειλικρινά το άκουσα και από ανθρώπους που δεν είναι της αντιπολίτευσης. Καταρχάς, ποιο είναι το εύρος θεματολογίας που συζητάει η κυβέρνηση και αν έχει ανοίξει συζήτηση για την περιουσία των τζάμιδων. Αυτό θέλω να μου το πείτε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, δεν συζητιέται τίποτα τέτοιο. Νομίζω ότι το διευκρινίζει και ο Υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας σε σημερινή του συνέντευξη στο Βήμα, την οποία σας καλώ να δείτε. Ναι, αυτό που πρέπει να κάνει η Ελλάδα, δεν το ξέρει ο κόσμος, είναι να τελειώσει με το θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και τον ορισμό των συνόρων. Ελπίζω και φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κάποιος ανόητος που λέει ότι πρέπει να πάμε πίσω από το Ελσίνκι. Έτσι. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ναι, έχουν αλλάξει. Δεν κατάλαβα αν αμφισβητούμε τα σύνορα αυτή τη στιγμή. Όχι. Η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία ακριβώς στηρεί το διεθνές δίκαιο και αυτό είναι το μεγάλο της όπλο. Και στις σχέσεις της με την Τουρκία. Έτσι δεν είναι. Ναι, λοιπόν. Και θέλω να μου πείτε σε ποιο σημείο βρίσκεται η συζήτηση με την Αλβανία για τις θαλάσσιες ζώνες, κύριε Υπουργέ, αν έχετε πει. Νομίζω ότι είναι σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση. Το χειρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών με τρόπο άρτιο. Και ελπίζουμε να υπάρχουν και εκεί αποτελέσματα. Επιτρέψτε μου να πω όμως το εξής. Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο τα προβλήματα με τους βόρειους γείτονές της να τα λύσει. Και να μην προς όφελός της και κυρίως να μην αφήνει τη διείσδυση. Πολυεπίπεδη διείσδυση της Τουρκίας να εξελίσσεται στα νότα της. Τη φοβάστε την Τουρκία πολύ, κύριε Υπουργέ? Εγώ όχι όσο φαίνεται να προσπαθούν να μας πείσουν κάποια μέσα ενημέρωσης ότι πρέπει να τη φοβόμαστε. Πάλι μετά μέσα ενημέρωσης. Ναι. Εσείς ο ίδιος λέτε πρέπει να κλείσουμε τους βόρειους. Τα θέματα με τους βόρειους γείτονες για να μην έχουμε την Τουρκία προβλήματα. Να δείτε, τώρα, έκανα αναφορά στα μέσα ενημέρωσης διότι έχω ενοχληθεί από κάποια ρεπορτάζ τα οποία μας δείχνουν Ερντογάν πρωί, μεσημέρι, βράδυ και μας εξηγούν τι υπερόπλα έχει. Αυτά τώρα πρέπει να κρύψουν. Πρέπει να προσέξετε. Προσέξτε, λέω, είναι, ναι, αλλά δεν άκουσα τους ίδιους να λένε για την αποτρεπτική ικανότητα της Ελλάδας. Εδώ συνέχεια είχαμε σαν να ζούσαμε λέω, τον πόλεμο, μην, κύριε Υπουργέ, μην στα κανάλια, με προκαλείτε. Τόσα πολεμικά ρεπορτάζ. Μην με προκαλείτε σε αυτό το πράγμα. Ναι, δεν αυτά τα πράγματα χρόνο. Είναι πολύ ευαίσθητα και ελπίζω βεβαίως και η μετοχική σύνθεση ή οι συνεργασίες οι εμπορικές ορισμένων σταθμών να μην επηρεάζουν και τη γραμμή του. Να μην επηρεάζουν και τη γραμμή του στα ελληνοτουρκικά. Όχι, θα το πω αυτό. Εσείς δεν πρέπει. Θα το πω αυτό. Ποιο θα ψηφίζετε στην Τουρκία? Θα το πω. Μπορείτε νομίζω να κοιτάξετε ποιο είναι το αδελφό κόμμα στο ΣΥΡΙΖΑ για να βγάλετε το συμπέρασμά σας. Επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου σήμερα. Το κουρδικό είναι. Το ρεπορτάζ μου αυτό. Ναι, έχει δίκιο κύριε Αγοραή. Αλλά η Ελλάδα σε κάθε περίπτωση είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την ηγεσία την τουρκική. Έχει κάθε λόγο να υπάρχει ηρεμία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Λογικό. Πάμε στην Δία Τιμούλη να δούμε το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Έλα, Δία. Καλημέρα. Σύμφωνα λοιπόν με την Καθημερινή της Κυριακής, ο Αλέξης Τσίπρας σχεδιάζει το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, το οποίο προκειμένου να αποκτήσει ρίσματα στον μεσαίο χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον επόμενο μήνα θα αναπτύξει ο Πρωθυπουργός το πλαίσιο για τη συνταγματική αναθεώρηση, το οποίο θα περιλαμβάνει και το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, αν και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ως νομικό κείμενο θα κατατεθεί στη Βουλή τον Οκτώβριο. Με αυτόν τον τρόπο θέλει να ασκήσει πίεση τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στο κίνημα αλλαγής, προκειμένου να πάρουν θέση στο συγκεκριμένο θέμα, χωρίς ωστόσο στο μέγαρο
Μέγαρο Μαξίμου να παραγνωρίζουν και το γεγονός ότι ενδεχομένως υπάρξουν αντιδράσεις στους κόλπους της Εκκλησίας, όπως συνέβη και στην περίπτωση του ονοματολογικού των Σκοπίων, αν και εκεί ήταν ελεγχόμενες. Να σημειώσουμε πως τόσο η συνταγματική αναθεώρηση, όσο και η συμφωνία των Πρεσπών, αναμένεται να αναδείξουν τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, στην πορεία για τις ευρωεκλογές του 19, οι οποίες μπορεί να συμπέσουν και με τις εθνικές εκλογές. Θα το δούμε. Αυτό το μόνο Τσίπρας το ξέρει, κανένας δεν το ξέρει αυτό, πότε θα γίνουν εκλογές. Είναι σενάρια επί σενάριων. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Περιμένω. Έχουν διαψευστεί καμιά τριανταριά όταν βγαίνει μια κυβέρνηση την επόμενη μέρα και ορκίζεται, την επόμενη μέρα αρχίζουμε. Ανασχηματισμός. Και μετά από κανένα εξάμεινο και εκλογές. Λοιπόν, άμα ξεκινάει και νωρίς η αντιπολίτευση να ζητάει εκλογές. Το θυμάμαι εγώ τότε και με την κυρία Κοραή που φώναζε όταν βγήκε η κυβέρνηση Καραμαλή. Ένα μικρό μυστικό. Να σα πω και ένα μικρό μυστικό. Τα πρωτοσέλιδα και τι δηλώσει τι συλλέγουμε. Τι συλλέγουμε. Έχουμε κάνει το αρχικό μα. Θα την κάνεις μισό λεπτό. Όταν λέμε διαχωρισμό κράτους εξουσίας, γιατί υπάρχει ήδη στο Σύνταγμα, ότι ο καθένας έχει το ρόλο του, εννοείται ότι και η μισθοδοσία των ιερέων θα γίνεται από το κράτος, όπως και το Ευαγγέλιο μεταξύ μας το λέει. Αυτό θέλετε να κάνετε? Η μισθοδοσία των ιερέων είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί. Έτσι κι αλλιώς όμως, με την ευκαιρία της συνταγματικής αναθεώρησης, νομίζω ότι και η πολιτεία και η Εκκλησία πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις τους, ούτως ώστε να γίνει μια σχέση πιο λειτουργική. Απλά είναι τα πράγματα. Οι πολιτικές δυνάμεις θα έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν. Ορίστε. Και νομίζω ότι θα πάμε στις απαραίτητες θεσμικές τομές που χρειάζεται η Ελλάδα μετά την κρίση. Γιατί αφού υπάρχει στο Σύνταγμα, θα είναι κάτι πιο ισχυρό αυτό που θα κάνετε. Κάτι πιο οριστικό. Κάτι θα πιο... τα δούμε όλα τώρα στην ώρα του. Γιατί δεν μας τα λέτε και τώρα, δηλαδή. Καλά, δεν θα τα προαναγγείλω εγώ τις θέσεις μας τώρα από μια τηλεοπτική. Γιατί δεν έχετε θέσεις? Θα γίνει με τρόπο πολύ επίσημο. Νομίζω ο Πρωθυπουργός εγκαίρως άνοιξε το ζήτημα. Ήλπιζα λόγω κάποιες... και από φωνή μου σας να έχω σήμερα τη μεγάλη είδηση. Είναι με δύο πίτσε. Για την Εκκλησία, αλλά δεν την έχω. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω την ερώτησή μου και πάλι για το Σκοπιανό ζήτημα. Μάλιστα. Το μακεδονικό ερώτηση, απάντηση που και με κλείνουμε. Πονάει. Ναι. Λοιπόν, και μένω σε αυτό το οποίο σας είπα, ότι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας πώς το λένε και μου είπατε πώς θα το λένε και μου είπατε πάλι θα παραμείνει Μακεδονία. Για το αεροδρόμιο. Καταρχήν, για το αεροδρόμιο και για το Πανεπιστήμιο όμως ισχύει. Για να μην πω και στον μακεδονικό χαλβά του Χαϊτόγλου. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα εξετάζει όλα η Επιτροπή. Αυτό λέει. Η συμφωνία. Όλα αυτά. Έχει γερθεί ζήτημα να αλλάξει το όνομα του αεροδρομίου. Μην το επαναφέρετε αυτό τώρα. Μπορώ λίγο να ολοκληρώσω την ερώτηση. Δεν έχουμε χρόνο, λοιπόν, 3 λεπτά έχουμε. Εάν αύριο εμείς αρνούμαστε, κύριε Υπουργέ, να αλλάξουμε το όνομα του αεροδρομίου ή του Μακεδονίας και οι Σκοπιανοί αποφασίσουν, Μακεδόνες όπως τους ονομάσατε, να πάνε σε ένα διεθνές δικαστήριο, σας ερωτώ. Το δικαστήριο πιανού τη θέση θα πάρει, της χώρας Μακεδονίας ή της περιφέρειας Μακεδονίας? Και τώρα περνάω στην ερώτησή μου. Λέτε ακροδεξιούς, φασίστες, όλους αυτούς οι οποίοι αντιδρούν. Ετερόκλητο πλήθος. Με ακούσατε με ένα λέω για το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν είναι. Αυτοί οι οποίοι προπυλάκησαν. Αυτοί οι οποίοι προπυλάκησαν. Αυτοί οι οποίοι προπυλάκησαν, κυρία Κοραή, ναι, βεβαίως, είναι ακροδεξιοί. Πρόκειται για πάρα πολύ μικρές ομάδες, ανθρώπους με ονόματα και διευθύνσεις. Και περί αυτού πρόκειται. Για τους ανθρώπους που κατέβηκαν στο συλλαλητήριο, δεν να κλείσω κι εγώ. Δεν μαζεύεται, έτσι για να σας το πω πάρα πολύ απλά, βουλευτές όπως είναι ο κύριος Σέλτσας, ο οποίος ήδη έχει αρχίσει. Εντάξει. Ο οποίος στο παρελθόν Χριστίνα, είχε θέσει θέμα μακεδονικής. Σας παρακαλώ. Ένα λεπτό. Τώρα μακεδονικό αντιπροτικό χώρο. Χώρο. Σας παρακαλώ. Χώρευε όλη η νομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας στον ίδιο χώρο. Για μένα και αυτή είναι. Ποιος είναι ο λειτουργικός χώρος, μα τι... Και η νομαρχιακή. Κυρία Κοραή, θέλω να παρακαλέσω στο πρόσωπό σας όλο το δημοσιογραφικό κόσμο. Αυτό το θέμα να το προσεγγίζουμε με την αρμόζουσα σοβαρότητα. Δεν κατάλαβα. Τι πάει να πει ηλεκτροτικό χώρο? Δόθηκαν η μακεδονική γλώσσα και η μακεδονική ταυτότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ήδη υπάρχουν τελεσμένα. Η μακεδονική γλώσσα και οι Μακεδόνες τους είχε δεχτεί και ο Μητσοτάκης και ο Σαμαράς που είχε υπογράψει. Και μετά η ορίσματα εδώ. Ούτε η κοινωνία όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω.
Επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω. Αυτές που βγήκαν μέχρι σήμερα. Επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω. Μα, ναι, ωραία, όταν ρωτάς τον κόσμο εάν θέλεις να έχει συνθετικό τις λέξεις Μακεδονία, ενδεχομένως να πει όχι. Μέχρι στιγμή σας ευχαριστώ θερμά όλους. Ευχαριστώ τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Νίκο Παπά που ήταν μαζί μας εδώ. Και για τη συζήτηση που κάναμε. Ευχαριστώ τη Χριστίνα Κοραή που βεβαίως με δυσκόλεψες λίγο σήμερα. Το Γιάννη. Ναι, ήταν κέρδισε η ερωτήση σου βεβαίως. Με δυσκολεύεις, ναι. Και είναι στην εφημερίδα Παραπολιτικά και το Γιάννη Τριάντη από την εφημερίδα Ντοκουμέντο και τον Υπόστο, στο οποίο αρθρογραφεί. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε κοντά σας την ερχόμενη Κυριακή στις 10 με ένα ενδιαφέρον θέμα. Το οποίο, κύριε Παπά, θα αφορά την ιστορία της υπόφυσης των Σκοπίων με ειδικούς ανθρώπους που θα είναι εδώ στο στούντιο για να μας εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει. Όχι άλλα ψέματα. Δεν θα είναι πολιτική. Θα είναι, όχι άλλα ψέματα για το θέμα το μακεδονικό. Μα τώρα του ιστορικού θα διαψεύσουμε. Η Ελλάδα είχε πάγια πολιτική και κάποιους πολιτικάντιδες οι οποίοι τη δεκαετία του 90 κάνανε καριέρα. Και οπωσδήποτε κάθε πρωί 11 η ώρα 11 στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Να περάσετε ευχάριστα. Γεια χαρά.